Καλέσει και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που γιορτάζουν σήμερα. Από αυτή εδώ τη θέση θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Εστίας Μητέρας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η διαρκής και έμπρακτη στήριξη στην Πολύτεχνη Μητέρα. Σήμερα στο πρόσωπο της κυρίας Δημητρίου βραβεύουμε κάθε Πολύτεχνη Μητέρα. Η κυρία Δημητρίου αποτελεί πρότυπο ζωής. Η κυρία Δημητρίου αποτελεί πρότυπο ζωής και γι' αυτό χρειάζεται να της πούμε για άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Η κυρία Δημητρίου όμως αποτελεί και την εξαίρεση. Γιατί πλέον στην Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες που παίρνουν την απόφαση να κάνουν πολλά παιδιά. Δεν θα σας μιλήσω για αριθμούς και στατιστικά για το δημογραφικό, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι. Σήμερα άλλωστε είναι γιορτή και πρέπει λίγο να ευθυμίσουμε, γιατί είπαμε γιορτάζετε όλες οι μητέρες του κόσμου. Θα ήθελα όμως να σας ζητήσω για μία στιγμή να κλείσουμε λίγο τα μάτια και να νομίσουμε ότι μεταφερόμαστε κάπου αλλού. Σε μία άλλη περιοχή, σε έναν άλλον πιθανόν χρόνο, που η κυρία Δημητρίου δεν θα είναι η εξαίρεση, αλλά θα είναι ο κανόνας. Κάπου που δεν θα κλείνουν σχολεία γιατί δεν υπάρχουν παιδιά, αλλά που αντίθετα θα ανοίγουν σχολεία για να υποδεχθούν τα πολλά μικρά παιδιά που θέλουν να μάθουν γράμματα. Κάπου που η γιορτή της μητέρας θα γιορτάζεται σε μια αντίστοιχη αίθουσα, που θα είναι όμως γεμάτη από μικρά παιδιά και νέους γονείς. Κάπου που τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά βράδια που θα έρθουν θα γεμίζουν το κάθε χωριό και την κάθε πόλη οι φωνές και τα γέλια των παιδιών, κάνοντας τη ζωή μας καλύτερη και απαλύνοντας τα προβλήματα και τις πιο δύσκολες κρίσεις. Φανταστείτε τέλος ότι βρισκόμαστε κάπου που όλοι οι τοπικές αρχές στηρίζουν έμπρακτα ουσιαστικές πολιτικές για το δημογραφικό, όπου όλοι στηρίζουν και αναγνωρίζουν πρότυπα σαν την κυρία Δημητρίου, που στηρίζουν την πολύτεχνη και την τρίτεχνη οικογένεια και δίνουν ισχυρά κίνητρα σε όλους τους νέους ανθρώπους να κάνουν όσα παιδιά που θέλουν. Αυτή η στήριξη στη νέα οικογένεια είναι ο δεύτερος λόγος που θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Εστίας Μητέρας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί στηρίζουν την οικογένεια με έναν τρόπο μοναδικό όλα αυτά τα χρόνια. Στηρίζουν την οικογένεια με έναν τρόπο απλό και ουσιαστικό, με έναν τρόπο βαθύ γιατί λειτουργεί στο υποσυνείδητό μας, με έναν τρόπο σημειολογικό, με το ίδιο το όνομά της. Η Εστία Μητέρας στηρίζει την οικογένεια. Πώς? Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μητέρα είναι το κέντρο της οικογένειας. Είναι το σημείο στο οποίο όλα ξεκινάνε, είναι το σημείο από το οποίο παίρνουμε δύναμη για να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι το σημείο στο οποίο όλοι επιστρέφουμε. Είναι η εστία. Γι' αυτό και κάθε φορά που λέμε αυτές τις δύο λέξεις, Εστία Μητέρας, αυτόματα συνειρμικά στο μυαλό μας έρχεται η οικογένεια. Και αυτός ο αυτόματος συνειρμός είναι η πιο ισχυρή στήριξη στην οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε πολύ.